Κηφισίας, όπου έχει φτάσει η σημερινή ειρηνική πορεία με την οποία κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την 39η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ο Πάνος του Μάσης την παρακολουθεί μαζί με τον Ιάσονο Πιπίνη και τον Νίκο Νικολετά και θα μας ενημερώσει για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή πάνω. Αυτή τη στιγμή, Νίκο, μόλις έφτασε η κεφαλή της πορείας στην Ισραηλινή πρεσβεία, πέρασε δηλαδή από την Αμερικάνικη πρεσβεία και έφτασε στην Ισραηλινή πρεσβεία. Η κεφαλή της πορείας, αφού ακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι κατά μήκος της Κηφισίας, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ειρηνική πορεία με πλήθος κόσμου. Νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί οι διαδηλωτές στην πλατεία Κλασμόνος, ενώ το ΚΚΕ που ακολουθεί είχε συγκεντρωθεί στην Ομόνια. Εμπλοκή μας παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα, θα πρέπει να πούμε, όταν οι διαδηλωτές περνώντας στην Αμερικάνικη πρεσβεία είχαν σκοπό να προσεγγίσουν, να φτάσουν στην Ισραηλινή πρεσβεία. Εκεί συνάντησαν φραγμό της αστυνομίας με 5 κλούβες που είχαν κλείσει το δρόμο στο ύψος της λεωφόρου Κηφισίας και της Αλεξάνδρας και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Υπήρξε μια σειρά διαβουλεύσεων, ενώ αυτό προκάλεσε και την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Κομμουνιστικού Κομμάτου, του κ. Παφίλη, ο οποίος προχώρησε τη διάβημα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνη, τον κ. Δένδια, ζητώντας να ανοίξει ο δρόμος. Πριν από λίγο, σε δηλώσεις του, μάλιστα, κατήγγειλε την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει ο δρόμος, ενώ τη μάθαμε υπήρξε και επικοινωνία με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι θα περάσουν όλοι κανείς, καθώς ο κύριος Παφίλης κατήγγειλε τις απαράδεκτες διαρροές, όπως είπε, που έκαναν λόγο ότι θα περνούσε μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα στην πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Σύμφωνα πάντως με την αστυνομία, ήταν γνωστό ότι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε δηλώσει την πρόθεση να πραγματοποιήσει αυτή την πορεία διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πρεσβεία και δεν ήταν προετοιμασμένες οι αστυνομικές δυνάμεις για τόσο μεγάλο όγκο διαδηλωτών. Αυτό το επιβεβαίωσαν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις, ο κ. Στρατούλη για παράδειγμα. Τελικά υπερίσχυσε η άποψη να περάσουν όλοι οι διαδηλωτές. Καθώς να πει ότι όλοι ικανείς. Έλειξε το ζήτημα. Πάντως, πάνω. Ανεξάρτητα από, από αυτές τις διαβουλεύσεις, να σημειώσουμε ότι είναι μια ογκώδης ειρηνική πορεία. Η οποία τώρα πλησιάζει μετά από όλα όσα μας περιέγραψε στην Ισραηλινή πρεσβεία και έτσι κορυφώνονται με απολύτως ειρηνικό τρόπο. Να ευχαριστήσουμε τον Πάνο του Μάση. Οι σημερινές εκδηλώσεις. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ αλλά και τη δήλωση που έκανε νωρίτερα σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο, λέγοντας, κατηγορώντας το μνημονιακό κατεστημένο, όπως χαρακτήρισε τους κυβερνητικούς εταίρους, ότι επιχειρεί να παραχαράξει την ιστορία προκειμένου να ξεμπερδέψει, όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με τη μεταπολίτευση. Εσείς εδώ, σε τούτη την πρεσβεία, ώρα 4 το απόγευμα, μέλη της φοιτητικής παράταξης της ΠΑΣΠ φτάνουν έξω.